Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος βρίσκει την Ελλάδα του μεταξά να προσπαθεί να μείνει ουδέτερη, αν και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Αγγλία, παρόλο που ιδεολογικά βρισκόταν πιο κοντά στις χώρες του άξονα. Ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα τα ιταλικά και ελληνικά συμφέροντα συγκρούονταν για θέματα όπως η Βόρεια Ήπειρος, τα Ιόνια νησιά και τα Δωδεκάνησα. Η ιταλική επίθεση δεν βρίσκει την Ελλάδα προετοίμαστη. Η άμυνα είχε προετοιμαστεί προσεκτικά και είχε γίνει μυστική μερική επιστράτευση. Οι Ιταλοί εκπλήσονται από την ελληνική αντίσταση και υποχωρούν στο εσωτερικό της Αλβανίας. Η ελληνική νίκη ήταν η πρώτη νίκη των συμμάχων απέναντι στις δυνάμεις του άξονα. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος για την Ευρώπη είχε αρχίσει ήδη από το 1939. Για την Ελλάδα θα αργήσει λίγο περισσότερο μέσα από προκλήσεις ιταλικές που η κυβέρνηση μεταξά κάνει πως δεν καταλαβαίνει, γιατί βέβαια θέλει να αποφύγει αυτή την μοιραία σύγκρουση. Ωστόσο υπάρχει στιγμή που δεν μπορεί πια να αποφύγει, όταν φτάνει στο σπίτι του δικτάτορα το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου ο πρέσβης της Ιταλίας και ζητάει την παράδοση ουσιαστικά της Ελλάδος. Ο Μεταξάς απαντάει ως έχουμε πόλεμο. Αυτή είναι η απάντησή του. Το νέο φτάνει αμέσως στους δρόμους τους αθηναϊκούς. Ο κόσμος πανηγυρίζει έξαλλος την κήρυξη του πολέμου. Είναι ένα μοναδικό συμβάν στην ιστορία, θα έλεγα, των ευρωπαϊκών χωρών. Να πανηγυρίζει ο κόσμος έναν πόλεμο που μάλιστα η Ελλάδα δεν έχει το μέγεθος του επιτιθέμενου, που είναι η Ιταλία. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες χαίρονται την καλύτερη του στιγμή. Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 1940. Ο Ιταλός πρεσβευτής Εμμανουέλε Γκράτσι παραδίδει το τελεσίγραφο στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά. Να, πως περιγράφει ο Γκράτσι τη συνάντησή του με τον Μεταξά. Ήταν λίγα λεπτά μετά τις 3 το πρωί. Είπα στον Μεταξά ότι η κυβέρνησή μου είχε αναθέσει να το εγχειρίσω προσωπικά ένα κείμενο με το οποίο η Ιταλική κυβέρνηση απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση των στρατευμάτων της στον ελληνικό χώρο από τις 6 της πρωινής. Όταν ο Μεταξάς τελείωσε την ανάγνωση, με κοίταξε κατά πρόσωπο και με φωνή λυπημένη αλλά σταθερή μου είπε: «Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Όχι απαραίτητα, εξοχότατε. Όχι. Είναι απαραίτητο». Δεν ήξερα τι να απαντήσω στα λόγια αυτά του Μεταξά, ο οποίος προτιμούσε να διαλέξει για την πατρίδα του το δρόμο της θυσίας και όχι το δρόμο της ατιμώσεως. Ο Μεταξάς δεν φαίνεται να διστάζει καθόλου να αρνηθεί να υποκύψει στο ιταλικό τελεσίγραφο, χωρίς μάλιστα να συμβουλευτεί τον βασιλιά Γεώργιο. Αλλά μπορούσε να κάνει αλλιώς. Όταν ήξερε τις διαθέσεις, είχε μάθει τις διαθέσεις του ελληνικού λαού από τον τροπιλισμό της Έλλης, ότι δεν μπορούσε να πάει αντίθετος. Υπάρχει και άλλη άποψη. Μπορούσε να πάει αντίθετος όταν ο βασιλιάς ήταν με το μέρος των Αγγλέζων. Δεν μπορούσε ποτέ ένας διορισμένος από τον βασιλιά δικτάτορας να πάει εναντίον του αυτού που τον διόρισε. Λένε και κάτι άλλο, δεν το κρύβω. Ότι ήταν σπουδαγμένος στη Γερμανία στις στρατιωτικές ακαδημίες, ήταν πανέξυπνος και μπορούσε να δει ότι το τέλος του πολέμου, λένε ότι είχε τέτοια διεισδυτικότητα μυαλού, θα ήταν σε βάρος Γερμανίας. Να τα δεχτώ όλα αυτά. Τελικά εκείνη την ώρα ο Μεταξάς εξέφρασε τη βούληση του ελληνικού λαού. Ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Ξύπνησα τα χαράματα με τις σιρήνες, οι οποίες χτυπούσαν δαιμονισμένα
αλλά και με τις καμπάνες εκκλησιών που χτυπούσανε χαρμόσυνα. Όλοι έδειχναν ενθουσιασμό, βγάζανε σημαίες στα μπαλκόνια τους, κόσμος μαζευόταν στο δρόμο, τυχοκολούσανε τις προκηρύξεις για τους επιστράτους και όλος αυτός ο κόσμος σιγά σιγά από λίγους έγινε σαν λαοθάλασσα, οι οποίοι ήταν ενθουσιασμένοι, τραγουδούσανε, φωνάζανε και προχωρούσανε προς την Ομόνοια. Το όλο σκηνικό ήταν σαν να πραγματικά να είναι πανηγύρι. Φαινότανε ότι δεν φοβότανε κανένας. Ήταν ένα ξύπνημα του λαού που αισθάνθηκε την αδικία, αισθάνθηκε προσβεβλημένος και σηκώθηκε όρθιος και πολέμησε. Ήταν σίγουρα αυτό το αίσθημα το οποίο το εξέφρασαν οι πάντες άλλωστε. Σπάνια είχαμε στην ιστορία μας την ομοψυχία που παρουσίασε ο ελληνικός λαός τότε. Η διεθνή συγκυρία εκείνη τη στιγμή είναι εξαιρετικά δυσμενής για την Ελλάδα. Ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται ήδη υπό γερμανική κατοχή. Η Γαλλία έχει ιτηθεί και η κυβέρνηση της Ελεύθερης Γαλλίας υπό τον στρατάρχη Πετέν ακολουθεί φιλογερμανική πολιτική. Η Σοβιετική Ένωση υπογράφει με τη Γερμανία το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ και προσαρτά μέρος της Πολωνίας στα εδάφη της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παραμένουν ακόμα ουδέτερες και μόνη η Βρετανία συνεχίζει να αγωνίζεται παρόλο που έχει υποστεί αρκετές ήττες σε διάφορα μέτωπα του πολέμου. Πολλοί πιστεύουν πως ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα υπέρ του γερμανοϊταλικού άξονα και ο Μουσολίνη βιάζεται να έχει μερίδιο από αυτή τη δόξα. Θεωρεί πως η Ελλάδα είναι ένας εύκολος στόχος. Είναι φανερό πως η Ελλάδα θα σηκώσει μόνη το βάρος ενός πολέμου ενάντια σε μια σύγχρονη πολεμική μηχανή. Πώς εκφράζεται αυτή η ετοιμασία του ελληνικού λαού? Ότι αμέσω έγινε μια τεράστια διαδήλωση που ξεκίνησε από τα Χαυτεία. Ποιος την οργάνωσε, κανείς δεν έχει μάθει ακόμα. Έτσι, έγινε αυτόβουλα από διάφορο κόσμο. Και η διαδήλωση τράβηξε, μεγάλη διαδήλωση, συμμετείχα σε αυτή τη διαδήλωση και το γνωρίζω, την Πανεπιστημίου και έφτασε ως απάνω στα τέρμα της Πανεπιστημίου που ήταν τα γραφεία της Άλλη Ιταλία και τα καταστρέψαμε. Στον δρόμο φωνάζαμε εδώ στο Μασόπλο να πολεμήσουμε. Ποιος στρατός πάει με το χαμόγελο στα χείλη στον πόλεμο? Εδώ πια αυτό το έχει αποτυπώσει ο Φακός και το παρουσιάζει σε κάθε επέτειο. Είμαστε 400 παιδιά που φεύγαμε για το μέτωπο. Ούτε ένας, μα ούτε ένας δεν σκέφτηκε να ρωτήσει πού θα πάμε, πού τοποθετούμαστε. Και μάλιστα το ωραίο είναι ότι όταν φύγαμε είχαμε έναν προορισμό που δεν ξέραμε πού είναι. Εγώ δηλαδή έφυγα με την εντολή δεύτερο κινητό έμπεδο. Ήταν στην Καστοριά. Όταν όμως έφευγα δεν ήξερα πού πάω. Δεν σκέφτηκε κανείς να μην πάει. Όλοι ξέραμε ότι θα πάμε να υπηρετήσουμε και πηγαίναμε και το κάναμε και ευχαρίστως. Οι προστριβές μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας χρονολογούνται από το 1911, όταν η τελευταία καταλαμβάνει τα Δωδεκάνησα από τους Τούρκους. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, η Ιταλία επιμένει η απελευθερωθήσα από το ελληνικό στρατό Βόρεια Ήπειρος να γίνει μέρος του αλβανικού κράτους. Το 1923, ιταλικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν την Κέρκυρα και στρατός την καταλαμβάνει για ένα σύντομο διάστημα. Το 1928 υπογράφηκε σύμφωνο φιλίας από το Βενιζέλο και το Μουσολίνι, αλλά η ισχύς του τελείωσε 10 χρόνια μετά χωρίς να ανανεωθεί. Τον Απρίλιο του 1939 οι Ιταλοί καταλαμβάνουν την Αλβανία και αρχίζουν να μιλούν για διεύρυνση των αλβανικών συνόρων προς τα νότια. Οι Ιταλικά αεροπλάνα παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο και βομβαρδίζουν πλοία του ελληνικού πολεμικού στόλου. Από 12 Ιουλίου μέχρι 6 Αυγούστου 1940 Ιταλικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα προσβάλλουν χωρίς επιτυχία το βοηθητικό πλοίο Ορίων και το αντιτορπιλικό Ίδρα στον κόλπο Κισάμου της Κρήτης. Βομβαρδίζουν, πάλι χωρίς επιτυχία,
τα αντιτορπιλικά βασιλεύς Γεώργιος και βασίλισσα Όλγα στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Το αποκορύφωμα των φασιστικών προκλήσεων είναι ο τορπιλισμός της Έλλης. Στις 15 Αυγούστου 1940 το αντιτορπιλικό Έλλη συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις της Παναγίας στην Τίνο. Είναι 8.30 το πρωί. Μια εκοφαντική έκρηξη ακούγεται. Πυκνός καπνός υψώνεται από το Έλλη που γέρνει από την αριστερή πλευρά και αρχίζει να βυθίζεται θανάσιμα χτυπημένο από το τορπίλι που εκτόξευσε το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο. 9 αξιωματικοί και ναύτες σκοτώνονται, ενώ 24 τραυματίζονται. Το ίδιο υποβρύχιο αποπειράται στη συνέχεια να τορπιλήσει τα επιβατικά Έλση και Έσπερος που βρίσκονταν μέσα στο λιμάνι της Τίνου.